προσωπικά. Δεν έχω αισθήματα για σένα φιλικά, μονάχα βήματα θυγμένα ερωτικά, που μ' αναγκάζουν να φεύγω βιαστικά. Προσωπικά δεν θέλω τίποτα μαζί σου λογικά. Μου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά, και δεν αλλάζω το κορμί σου με την άψογη ζωή σου τελικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά προσωπικά τυχαίνει βράδια με τραγούδια λαϊκά, ντυμένη πια άδεια και αφημένη γενικά, να μεταφράζω τη σκηνή δραματικά. Προσωπικά εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά, κι αλλάζει ο τόνος μου στο τέλος ειδικά. Γι' αυτό να ξέρεις και επιμένω, κι ας μου το έχεις ξεγραμμένο οριστικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά. Ημέρα Πέμπτη. Μία ακόμη εκπομπή, ήχος στο τελικό σύνορο, η οποία είναι πολύ διαφορετική, πολύ πιο όμορφη από τις άλλες εκπομπές, και ο λόγος είναι απλός. Είναι η μέρα της γυναίκας και έχουμε μαζί μας δύο υπέροχες γυναίκες, εκ των οποίων η μία είναι και μοναδική στο είδος της. Έχουμε μαζί μας την Ελένη τη Δήμου, και είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είναι σήμερα στο στούντιο, και τη Βασιλεία την Περόγλου που δεν μπορούσαμε να τη σταματήσουμε. Λέει θα μπω μαζί με την Ελένη. Της λέω παιδί μου δεν είναι η εκπομπή σου. Δεν μπορώ. Ελένη όμως είναι λέει δική μου και μπήκε μέσα με το έτσι θέλω. Δεν μπορούσαμε να τη διώξουμε. Την αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρει πόσα δυναμία της έχω. Μόλις είδα τις εμφανίσεις στο ρυθμό stage, λέω επιτέλους δεν είναι τυχαίο. Θα έρθει οπωσδήποτε στο σταθμό, γιατί εδώ η μέρα γυναίκα στον Edge Radio είναι και η μέρα Ελένη Δήμου, τη απόλυτη γυναίκα. Νομίζω είναι κανόνα αυτό. Και πέρσι, Ελένη μου, ήσουν εδώ μαζί μα και στην ημέρα γυναίκα έχει καθιερωθεί να είναι στον Edge Radio. Έχει γίνει στέκη. Να είμαστε καλά κάθε χρόνο. Να είμαστε καλά κάθε χρόνο και να μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε. Μαζί μα είναι ο Ισίδωρος Πάτερος και είναι πολύ συγκινητική η εκπομπή αυτή, παιδιά, γιατί την Κυριακή ο Ισίδωρος μας και ο Τάσος μας που είναι καλά, σήμερα στην κονσόλα φεύγουν για Μυτιλίνη. Είναι μια μεγάλη απώλεια για το σταθμό μας αυτή τη στιγμή. Και οπωσδήποτε θα τα αντέξουμε. Αλλά δεν πάβει, και ο Τάσος και ο Ισίδωρος θα πάνε μαζί, η Ελένη. Θα είναι μαζί στο ίδιο στρατόπεδο. Είμαστε τυχεροί σε αυτό το σημείο. Και
είναι η τελευταία εκπομπή του Ισίδωρου με Ελένη Δήμου σήμερα. Μεγάλη χαρά. Και μετά πολλά, πλέον στις άδειές του μόνο. Στις άδειές του μόνο και όταν παίρνει καμιά άδεια βέβαια και κάνουμε καμιά έκτακτη εκπομπή. Και μετά από 8 μήνες πλέον η εκπομπή θα ξανακυλήσει κανονικά. Εγώ θα τη συνεχίσω την εκπομπή. Είμαι μόνος μου, είμαι την Περόγλου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Καλά, μην παίρνεις πολύ θάρρος, γιατί εγώ έχω σχέδιο για τις άδειές μου. Ήδη επικοινωνώ με καλλιτέχνες. Δεν κάνω πλάκα. Γελάει. Καλά, καλά, θα το δούμε αυτή η σειρά. Έχω πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, και να δούμε στην πιο μαγική φωνή της Ελλάδος, σε μια φωνή που έκανε τη δική της διαδρομή, χάραξε την ψυχή μας με χρυσά γράμματα. Και όταν λέμε στο ελληνικό τραγούδι Ελένη, η Ελένη είναι μία, η Ελένη Δήμου. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο, διότι αυτή η γυναίκα από μόνη της είναι μία σχολή. Άφησε μία τεράστια παρακαταθήκη και ένα τεράστιο επίπεδο φωνητικό μέσα στο ελληνικό ρεπερτόριο και έγραψε μια δικιά της ιστορία και με τις συνεργασίες της στα live, γιατί έχει συνεργαστεί με τους πάντες και στη δισκογραφία της. Για μένα, Ελένη Δήμου, σημαίνει η βασίλισσα μιας ολόκληρης σχολής στην Ελλάδα για ένα ιδιαίτερο είδος τραγουδιού. Έτσι. Πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Τεράστια αλήθεια. Αυτά πολλά είναι αλήθεια. Και πραγματικά από τις ωραιότερες χρειές της ναι. ελληνικής δισκογραφίας. Αυτό ναι, ναι. Πρέπει όλοι να το παραδεχτούν. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Ο Θεούλης και η μαμά μου. Ο Θεούλης, η μαμά σου, πολλή δουλειά που έχεις βάλει εσύ, ότι είσαι απλός άνθρωπος και πολύ προστός. Θέλω να καταθέσω και την εμπειρία μου και θα το πω. Πολλοί νέοι άνθρωποι που δούλεψαν με την Ελένη έτυχε να είναι φίλοι μου και μου είπαν ότι όχι μόνο τους βοήθησε, όχι μόνο τους έδωσε χώρο, τόπο και χρόνο, αλλά ότι είναι ψυχάρα και μία από τις καλύτερες γυναίκες που γνώρισαν ποτέ. Και κυρίως θα σας πω και κάτι. Είναι κάθε χρόνο ομορφότερη. Πώς γίνεται σήμερα αυτό πραγματικά? Και μας λέει βάφτηκα, αλλά δεν είναι το βάψιμο. Πέρσι ήμουν άβαφτη όταν ήρθα. Φέτος, επειδή είχα γύρισμα πριν. Αλήθεια. Ναι, είμαι βαμμένη, γι' αυτό με βλέπετε ωραία. Ελένη, είσαι ωραία. Λοιπόν, σήμερα κοίτα, λοιπόν... στην ηλικία μου, για την ηλικία μου, είμαι πολύ ωραία. Κοίταξε σούπερ, να δεις, σούπερ. Ερμηνευτές... Χωρίς ερμηνευτές ηλικία. Είναι χωρίς ηλικία, γιατί... Η Ελένη Δήμου... Αν ο χρόνος το επιτρέψει, έτσι. Α, ναι, συμφωνούμε. Και εμείς, επειδή είναι άθλημα... Συμφωνούμε. Όργανο είναι και η φωνή. Αν την προστατέψουμε... Θα μας μείνει. Όντως, θα μας μείνει. Μπορούμε να... και ο χρόνος το επιτρέψει. Ναι, είμαστε χωρίς ηλικία. Αγαπήθηκες πολύ από το ελληνικό κοινό. Δόξα το πάρα θέμα. Πολύ όμως. Ναι, το πάρα ξέρω. Πολύ. Το ξέρω. Εισέπραξες αγάπη και μας έλεγες μέσα... ότι τώρα εισπράττεις ακόμα πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ και ίσως επειδή είμαι πια όρημη, καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει να βλέπω το θαυμασμό στα μάτια των ανθρώπων, τη λαχτάρα να ακούσουν πράγματα που έχουν ταυτίσει στιγμές τους, στιγμές από τη ζωή τους. Ναι. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό και τώρα πια... παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη δική μου πια πορεία και ζωή. Και αίσθηση, ναι, όπως, ναι. Όπως το συλλαμβάνεις. Εννοείται, πια, όπως εννοείται. Το... Καταρχήν, έχω αποφασίσει να μην χαλάσω, δεν χαλάω χατήρια πια στις ζωντανές μου εμφανίσεις. Γιατί όταν κάνεις δισκογραφική καριέρα, είναι λογικό να αυξάνονται τα τραγούδια σου. Οπότε, σωστό. Όταν στείνεις ένα πρόγραμμα... δεν μπορείς να τα βάλεις όλα. Επίσης, δεν θέλω να κάνω πια ποτπουρί. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μπορεί να... όταν είσαι σε σχήματα και με άλλους συναδελφούς. Να τρέξεις για τον χρόνο, μικρό, ναι. Να τρέξεις αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό το κόψιμο, γιατί ξέρεις... γιατί είσαι ερμηνεύτρια. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είσαι εκτελέστρια. Και έτσι, ναι. Και έτσι πια στις εμφανίσεις μου έχω προγραμματίσει, ας πούμε, ένα τρίωρο πρόγραμμα. Έχω συγκεκριμένα βάλει τραγούδια και όποιος ζητήσει, ό,τι ζητήσει και να μην το παίζουμε, θα το πω ακαπέλα. Δεν πρόκειται να φύγει χωρίς να ακούσει το αγαπημένο του τραγούδι. Απίστευτο. Ναι, 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 βέβαια αυτό το κάνω και... συνέχεια. Και χωρίς μικρόφωνο. Είσαι και ερμηνεύτρια, έτσι. Είσαι, δηλαδή δεν φαντάζομαι να ακούσω δηλαδή, ποτέ. Δηλαδή όταν είμαστε ένα μεγάλο σχήμα, είναι λογικό. Να και έχεις κάποιες επιτυχίες, ναι. Ναι, να τα βάλεις, ξέρεις, και να μπορέσεις να βάλεις και... Αλλά δεν σ' αρέσει αυτό όμως, ένα-δύο καινούργια από την καινούργια δισκογραφική δουλειά. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
Δεν μ' αρέσει. Αρέσει. Ξέρω ότι αυτό το εφήβραν για λόγους χρόνου, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, επειδή έχω τύχει να πάω να δω αγαπημένους τραγουδιστές, ερμηνευτές κτλ. Και περίμενα με λαχτάρα να ακούσω ένα-δύο τραγούδια που τα αγαπούσα παραπάνω από άλλα. Και όταν μου το έλεγε μισό, έλεγα αυτό κάνω κι εγώ. Είναι τραγικό, δεν είναι? Ναι, γιατί το έχεις ταυτίσει με στιγμές σου. Θες να τα ακούσεις, θέλεις να ταξιδέψεις, να ονειρευτείς, να πας πίσω, να πας σήμερα. Δεν ξέρω, κάπου θα πας. Μα και είναι από μόνο του το τραγούδι μια ιστορία. Με αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορείς να το πετσοκόψεις, ας πούμε. Ελένη, ένα τραγούδι που θα ήθελες αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια παύση. Θέλω εσύ για την ημέρα της γυναίκας, σε όλες τις γυναίκες που μας ακούν από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Η ίδια η Ελένη Δήμου που είσαι το σύμβολό τους με τα τραγούδια που έχεις πει γύρω από τη γυναίκα. Βέβαια. Να τους δώσουμε. Εγώ έχω πει πάρα πολλά τραγούδια για τη γυναίκα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και να μιλήσουμε εκτενέστερα γι' αυτό και για τη γυναίκα, αλλά και για το πόσο εσείς έχετε αγαπήσει όλο τον κόσμο που σας έχει πλαισιώσει. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι μυστικό. Είναι ο χαρακτήρας σας, η προσωπικότητά σας και η αγάπη που έχετε και για αυτό που κάνετε, αλλά και για τον κόσμο. Mm-hmm. Και επειδή είναι, από ό,τι βλέπω εκεί στην τάση, είναι 118.000 άνθρωποι μέσα και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την αγάπη σας, την αγάπη μας. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Η Ελένη Δήμου στις γυναίκες, αλλά και σε εσάς τους άντρες που αγαπάτε τις γυναίκες σας, είτε είναι μανάδες σας, αδερφές σας, φίλες σας, ό,τι για αν είναι, θα σας πει, θα πει μάλλον στον Τάσο, ποιο τραγούδι να του στείλουμε έτσι από την καρδιά μας. Πιο δικό σου τραγούδι. Μα πει κανένα άλλο. Ναι, όχι, όχι βέβαια. Όχι βέβαια με την έννοια ότι από τη στιγμή που έχω πει τόσο πολλά τραγούδια, είναι ντροπή πια να το κάνω. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε πολλές επιλογές. Και θα τα ακούσουμε κι εμείς δυνατά εδώ στο στούντιο, έτσι. Θα τα ακούσουμε. Βέβαια. Λοιπόν, είναι πολλά. Είναι το «Η ζωή είναι γυναίκα», είναι το «Γυναίκα κάτσε σήκω». Να διαλέξουμε κάτι λίγο πιο περίεργο. Επιτέψτε μου. Ναι. Και θέλω να το αφιερώσω. Και επειδή μπαίνει και η Άνοιξη. Μπράβο. Είναι τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχη Μαριανίνας Κριεζή. Ναι. Στο έχει πει ποτέ κανείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς. Αυτό. Είναι ο διάλογος δύο γυναικών. Ελένη. Διάλογος. Τι θα ήθελες να σου πει κάποιος που δεν στο έχουν πει, για να δώσουμε χρόνο στον Τάσο. Λέει το τραγούδι. Στο έχει πει ποτέ κανείς πως τα χρόνια που περνάνε σωμορφαίνουνε? Στο έχει πει ποτέ κανείς να μην τρως πολλά γλυκά γιατί παχαίνουνε? Αυτό θέλω να μου πει κανείς. Αυτό λοιπόν, τώρα θα τα ακούσετε όλες εσείς. Με όλη μας την αγάπη και ερχόμαστε. Μην ξεκουνήσει κανείς από εδώ. Στο έχει πει ποτέ κανείς. Πως γεμίσαν οι βιτρίνες ανοιξιάτικα. Στο έχει πει ποτέ κανείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς. Να μην κλείνεσαι στο σπίτι σαββατιάτικα. Κι αν είχες κάποτε κι εσύ μια ατυχία, να μην φοβάσαι μήπως ξαναπληγωθείς. Δεν είναι βρε οι άντρες αγρία θηρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως και εμείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως τα χρόνια που περνάνε σωμορφαίνουνε. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως κερδίζουν μόνο αυτοί που επιμένουνε. Έρχεται αργά καμιά φορά η ευτυχία και μην κλειδώνεις την καρδούλα σου νωρίς. Δεν είναι βρε οι άντρες άγρια θηρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως κι εμείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως δεν είναι η αγάπη κρύσταλλο που το σπάσες. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως δεν είναι η αγάπη τρένο, πάει το χασες. Κι αν είχες κάποτε κι εσύ μια ατυχία, γι' αυτό αξίζεις πιο πολύ να αγαπηθείς.
Δεν είναι βρέοι άντρες άγρια θηρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως και εμείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως τα χρόνια που περνάνε σωμορφαίνουνε. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, να μην τρως πολλά γλυκά γιατί παχαίνουμε. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως τα χρόνια που περνάνε σωμορφαίνουμε. Κατ' εξοχήν η Ελένη Δήμου, η γυναίκα που ύμνησε τη γυναίκα. Πάνω από 10 τραγούδια. Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει ένα χαμός και θα προτείνουμε εμείς και στη τηλεοράση και σε ραδιόφωνα. Άκουσα όμως το πρωί, Ελένη, και στο Real FM την Ελένη Δήμου. Περνάω από το Sky, ακούω την Ελένη Δήμου. Α, ωραία. Περνάω όχι, μετά το λέω, γιατί από το Μελωδία, ακούω την Ελένη Δήμου. Όχι, δηλαδή δεν έχω παράπονο και δεν με, εντάξει, ο καθένας με βάση το, την αισθητική του ή ό,τι θέλει να παίξει όμως. Αλλά ειδικά την ημέρα της γυναίκας. Είναι η κατεξοχήν ημέρα έχω που έχει σημνήσει. Έχω πει τόσα πολλά τραγούδια για τη γυναίκα. Έτσι. Και μου αρέσει τόσο πολύ. Δηλαδή έχω τιμήσει το φίλο μου, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Και όχι μόνο με τα τραγούδια αλλά και με την παρουσία σου. Διότι πέρα από τα τραγούδια και τη φωνή σου, είσαι και υπέροχος χαρακτήρας. Ευχαριστώ. Και η γυναίκα ολοκληρώνεται σε σένα και μέσα από την ψυχοσύνθεσή σου. Ναι. Διότι δεν υπήρξες απλά μια ωραία γυναίκα, δεν υπήρξες απλά μια ωραία τραγουδίστρια, υπήρξε και ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας, η Ελένη Δήμου, πίσω από αυτά. Και εμάς που είμαστε πιο κοντά στην εποχή της Ελένης, όταν η Ελένη κρατούσε τα σκύπτρα, εσύ τώρα δεν μπορείς να φανταστείς τι γινότανε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν όπου εμφανιζότανε. Τι ηρωικός μου, τι χαμός, δεν έβρισκες τίποτα. Τα sold out όπου έλεγες Ελένη Δήμου, υπερστάρ, δεν παίρνεγες. Και όμως θα σου πω κάτι. Ότι αυτή η απλότητα που έχει έβγαινε και στη φωνή της. Αυτή η απλότητα. Ελένη, πες μας κάτι που θυμάσαι. Από που, τι. Αλλά από κάποια συνεργασία με κάποιον που σου είναι έτσι χαραγμένη, γιατί έχει πάει Ευρώπη. Βέβαια, πώς να έχω πάει και Αμερική. Έχει γυρίσει Αμερική. Αμερική 8-9 φορές, Αυστραλία 2, όλη την Αυστραλία. Στον πλανήτη γύρω-γύρω. Όταν λέμε Αμερική, εννοούμε όλο. Έτσι, Καναδά και Αμερική, βέβαια. Τώρα όχι. Τώρα. Θυμάσαι μεγάλο κάποιο tour που σου μείνει αξέχαστο για καλό λόγο, δεν θέλουμε. Α, για καλό λόγο. Γιατί πάντα υπάρχουν σε αυτά τα μεγάλα πρόβλημα, και δεν τα πρόβλημα. Τίποτα. Αλλά για καλό λόγο που σε συγκίνησε έτσι ιδιαίτερα και σου έχει χαραχτεί στη μνήμη σου έτσι με πολύ έντονα γράμματα. Μια Αυστραλία, μια Αμερική, κάπου, σε κάποια πόλη. Κοίταξε. Ήτανε παντού πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχω πράγματα που θυμάμαι που είναι κακές στιγμές. Κακές στιγμές. Κακές στιγμές. Προσπάθησα να το αποφύγω. Η μέρα της γιορτής μου, ας πούμε, είμαστε με τη Μαρινέλα σε περιοδία στην Αμερική. Και πρίζεται το δόντι μου και γίνομαι, τι να σου πω, και δεν παίζω. Δεν παίζω την άλλη μέρα. Με τρέχανε στο νοσοκομείο, χτυπιόμουν εγώ, νομίζανε οι γιατροί ότι είμαι junkie, ότι είμαι, ξέρεις, ότι θέλω ναρκωτικά και δεν ξέρω τι, μέχρι να καταλάβουν ότι είχα το πρόβλημα. Θυμάμαι τέτοια πράγματα. Ας πούμε στο Madison Square Garden ξεχάσαμε το ένα τσαντάκι που ήταν μέσα στο διαβατήριό μου, κοσμήματα και τα λοιπά, το οποίο εξαφανίστηκε βέβαια. Και 4 η ώρα το πρωί ταξιδεύαμε για Καναδά, φεύγαμε, και 4 η ώρα το πρωί ψάχνω και δεν είναι πουθενά τίποτα και αρχίζω και ξυπνάω κόσμο. Να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα περάσουμε στον Καναδά. Εγώ. Τελικά πώς τα καταφέρατε? Πήρανε χαρτί, ειδικό χαρτί και τα λοιπά. Ξέρεις τώρα, ειδικά όταν είμαστε και μεγάλο. Ίσως τα θυμάστε αυτά. Με τον Καλάρα. Τι να σου πω τώρα, ας πούμε, το Γιώργο ήταν όμως και φοβερό, γιατί κάναμε 12 συναυλίες σε 13 μέρες. Αμερική και Καναδά. Κάθε μέρα. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ψάχναμε εγώ είχα ένα φουστάνι μοιάζει, που φόραγα, που ήταν λευκό όταν ξεκίνησα, και όταν τελείωσα ήταν κρού.
Ναι, παιδιά, γιατί δεν προλάβαινα. Δεν προλαβαίναμε να το δώσουμε να καθαριστεί. Δηλαδή ήταν. Αφού την επόμενη μέρα. Από ένα έως τρία αεροπλάνα παίρναμε την ημέρα. Φαντάζομαι ότι ο Λευτέρης ο Ζέρβας, που παίζει βιολί, ξέχασε το βιολί του στο Βανκούβερ. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή ήταν μια τρέλα. Υπερταχύτητες, παιδιά. Δουλεύεις με υπερταχύτητες. Αυτό. Που μπορεί να ξεχάσεις οτιδήποτε, να αφήσεις οτιδήποτε, να βρεθείς οπουδήποτε. Το βασικό σου όργανο, φαντάζομαι τώρα. Δηλαδή, γιατί ήταν. Αλλά. Όλα αυτά όμως είναι ωραία όταν τα σκέφτεσαι το μετά. Και μια γλυκιά μετά έτσι, είναι μετά, ωραία ναι. Και γελάς κιόλας. Και βλέπεις ότι επιβίωσες, λες τα κατάφερα. Βέβαια. Ο κόσμος σας αγκάλιαζε στις συναυλίες. Βέβαια. Χαμός. Εντάξει, είχαμε και τα ονόματα που ο Νταλάρας, ας πούμε, η Μαρινέλα στο εξωτερικό και στην Αυστραλία. Εντάξει. Ήταν πολύ μεγάλα ονόματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην. Ελένη, ήθελες, φοβήθηκες ποτέ τον κόσμο? Δηλαδή έτσι. Α, όχι, όχι, καθόλου. Όχι, έτσι. Όχι, μου άρεσε κιόλας. Δεν ήσουν αγοροφοβική, δηλαδή. Όχι, καλέ. Να απομακρυνθείς, γιατί υπήρχε εποχή όχι, που όχι, γινόταν ένας πανικός. Καθόλου πανικός. Να ρίξουν τζαμαρίες να... και παιδάκια. Ελένη, θυμάμαι, για ένα μεγάλο μυστικό. Εάν αρέσει τα μικρά παιδιά. Είσαι επιτυχία. Τι μου πήγε, τι πήγε να πει. Λέω, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στον δρόμο, θυμάμαι, υπήρχε μια περίοδο. Μια χαρά ήταν όλα. Όπου τη βλέπανε. Εγώ δεν κρυβόμουν. Δεν κρυβόσουν, όχι, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν κρυβόμουν. Και ξέραμε ότι πήγαινες και ψώνιζες και μόνη σου. Και έβγαινες έξω. Όπου ήταν, ας πούμε, στις κορυφές και τα περιοδικά οι παπαράτσι γράφανε τότε συνέχεια πάρα πολλά εξώφυλλα. Πάρα πολλά εξώφυλλα. Αλλά όχι, οι παπαράτσι δεν με κυριακούσαν. Και ποιος έβγαζε τις φωτογραφίες αυτές? Όχι. Εξώφυλλα κανονικά. Καλά, πέρα τα εξώφυλλα. Καλά, παραμύθια πολλά. Ναι. Θυμάμαι μια φορά. Είχαν αισθήσει και σκηνικά. Παραμύθια. Ήμασταν στο σπίτι με μια κοπέλα που με βοηθούσε. Δύο είχα, αλλά μία, η Μαριάνθη, καλή της ώρα, με βοηθούσε για το παιδί. Ναι. Λοιπόν, και κάποιος μου λέει: μπράβο, κυρία Ελένη. Λέω: τι έγινε? Να, διαβάζω εδώ ότι το Σαββατοκύριακο ήσασταν στη Μύκονο. Καλέ, πώς ήσασταν στη Μύκονο και εκεί και εδώ? Δεν κατάλαβες. Δηλαδή, έτσι. Πολλά γραφόντουσαν χωρίς να ισχύουν. Πάντως θυμάμαι, Ελένη, άπειρα εξώφυλλα. Πάρα πολλά εξώφυλλα. Ναι, εξώφυλλα, όχι από παπαράτσι και τέτοια. Όχι, κανονικά εξώφυλλα. Δεν έχω τέτοια. Έχω κανονικές φωτογραφίσεις. Φωτογραφίσεις κανονικές. Αυτό. Και επίσης, ήσουν η επίσημη προσκεκλημένη πάρα πολλών εκπομπών. Μεγάλων εκπομπών τη ελληνική τηλεόραση. Και σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Μην ξεχνά ότι ό,τι πουλάει το θέλουν πάντα. Ό,τι πουλάει το θέλουν. Και όχι, και ό,τι έχει και. Να σου πω, είχες και ήθος όμως, Ελένη. Δηλαδή είχες και. Δεν θα άκουγες κάτι χαζό ποτέ, κάτι περίεργο, κάτι. Όχι. Υπήρχε μια στημένη παρουσία, πανέμορφη. Και βεβαίως εκείνο που ξεχώρισε σε όλα ήταν η δουλειά σου. Από τους συνθέτες, Ελένη, που έχεις συνεργαστεί. Μεγάλα ονόματα. Να πάρω τη σκυτάλη. Ναι, αμέ. Ο συνθέτης και άνθρωπος. Ναι, Γιάννης. Είναι ο Λάκης ο Παπαδόπουλος. Ο Λάκης ο Νταρσιλάρβερ. Ο οποίος πραγματικά είναι ένα φαινόμενο στο χώρο. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας. Σπουδαίος. Ασύλληπτος δημιουργός. Σπουδαίος. Έχει γράψει απίστευτα. Σπουδαίος ο Λάκης, σπουδαίος. Θα τον φιλοξενήσετε σήμερα? Μην τα μαρτυράς όλα. Καλά ήταν. Αλήθεια? Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Πιστεύω ότι αυτός ο πρώτος δίσκος που κάνατε μαζί ήταν σταθμός, ας πούμε, στη δισκογραφία σας. Αυτός ο δίσκος με εκτόξευσε. Με καταπληκτικά τραγούδια, πολλά. Υπέροχα τραγούδια. Επίσης, να σου πω ότι σε αυτό το δίσκο, επειδή τον βλέπω συνέχεια απέναντί μου, ήταν σε όλες τις ηχογραφίες ο Γιάννης ο Πάριος. Και η ιδέα το να γίνει ντουέτο το Πάρε Πασά μου ήταν η ιδέα του Γιάννη. Εγώ μπήκα μέσα να το πω και λέει: ρε παιδιά, και του άρεσε. Γιατί ήταν, ξέρεις, και απέναντι από το Μήνος στο sound. Και λέει: ρε παιδιά, γιατί δεν του κάνετε ντουέτο αυτό το τραγούδι? Και το κάναμε ντουέτο. Ήταν η ιδέα του Πάρη, του Γιάννη, βέβαια. Και να το αφιερώσουμε στο. Δεν θα αφιερώσουμε το Πάρε Πασά μου, θα αφιερώσουμε επειδή είναι η μέρα της γυναίκας. Και... Σωστή. Σωστή. Θα αφιερώσουμε το Ποια είμαι εγώ. Για να το ακούσουμε. Σε στίχους Γιώργου Χρονά. Έχετε κάνει ένα χαμό από μηνύματα. Θα διαβάσουμε μερικά μετά. Αλλά τώρα προέχει να σας κάνουμε αφιερώσεις. Να σας στείλουμε πολλά αγαποκύματα, γυναικεία ειδικά αγαποκύματα, εδώ από την υπέροχη Ελένη Δήμου. Βέβαια.
Γιατί και... η γυναίκα πριν, το 1857 ήταν οι πρώτες γυναίκες στη Νέα Υόρκη, έτσι, από μια κλωστοϊφαντουργία που ξεκίνησαν να διεκδικούν τα δικαιώματά, τους. Έτσι. Μπράβο Ελένη, μαχήτρια Ελένη. Πάμε λοιπόν. Αφιερωμένο από όλους μας, κύριε Λάκη, με πολύ αγάπη. Και σε όλους όσους μας ακούτε. Ποια είμαι εγώ που μες στα κέντρα θες να με πηγαίνεις? Ποια είμαι εγώ που τις νύχτες σου μαζί μου μοιράζεσαι? Ποια είμαι εγώ που για μένα με τη μάνα σου μαλώνεις? Ποια είμαι εγώ που να σε πάρω απ' τα σκοτάδια πέτυχα? Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια ούτε και βραχιόλια, πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω το κορμί μου. Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια ούτε και βραχιόλια, πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω το κορμί μου. Ποια είμαι εγώ και στη δουλειά σου θες να με πηγαίνεις? Ποια είμαι εγώ που τα χείλια στον καθρέφτη σου ακουμπάω? Ποια είμαι εγώ που για μένα με τη μάνα σου μαλώνεις? Ποια είμαι εγώ που να σε πάρω απ' τα σκοτάδια πέτυχα? Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια ούτε και βραχιόλια, πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω το κορμί μου. Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια ούτε και βραχιόλια, πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω το κορμί μου. Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια ούτε και βραχιόλια, πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω το κορμί μου. Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια ούτε και βραχιόλια, πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω. Λοιπόν, και να πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Χαμός γίνεται, παιδιά, και στο Facebook και στο Twitter. Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Έτσι, έτσι. Για δύο Σάββατα, λοιπόν, 10 και 17 Μαρτίου, η Ελένη Δήμου θα έρθει για να μας ξεσηκώσει πραγματικά στο Ρυθμό Stage. Έχουμε και προσκλήσεις. Όλα θα τα μάθετε αναλυτικά. Φυσικά και έχουμε. Για πόσους? Τώρα περιμένω την ενημέρωση από την υπεύθυνη των προσκλήσεων, τη Θέα Στάινερ. Έχει γίνει διάσημη. Σε όλες τις εκπομπές θα αναφέρω το όνομά της. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά. Έχουμε δύο προσκλήσεις. Πόσες έχουμε? Λογικά θα έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις, πιστεύω, τι σίγουρα. Τυχερή. Τι τυχερή. Τι θα πάρει τζάμπα, δηλαδή? Θα έχουν στην ουσία το ποτό τους. Όχι, να πάρετε κι άλλο. Εμείς θα σας δώσουμε για την εκκίνηση και εννοείται ότι θα πάρετε κι άλλο. Εννοείται, γιατί θα είμαστε κι εμείς να πούμε αυτό το Σάββατο στο Ρυθμό. Όπα, το είπες επίσημα τώρα, πάει, δεθήκαμε. Μα. Δεν το είπαμε από την αρχή ότι δεθήκαμε. Έτσι. Δεν είπαμε μόνο λόγια, είπαμε αλήθειες. Σάββατο, τι ώρα, Ελένη, θέλεις να σου είμαστε εκεί? 10. 10 εκεί. 10 η ώρα θα είμαστε εδώ κάτω και θα περιμένουμε. 10. Θα είμαστε 10 η ώρα εκεί, ό,τι θέλει η Ελένη. Ποιος μπορεί να πει στην απόλυτη γυναίκα όχι? Ποιος μπορεί να το πει? Θα περάσετε πολύ ωραία, σας το υπόσχομαι. Το ξέρουμε αυτό. Και εσείς που θα φύγετε για Φαντάρι. Θα τους κάνεις μια αφιέρωση, Ελένη, ε. Εννοείται. Από σκηνή, πες τους δύο φαντάρους. Εννοείται. Έτσι για να συνηθίσουν. Ε. Φαντάρε μου, φαντάρε μου. Ναι, έλα, πάρε ναι, ναι. Στη στρατόνα. Το θυμάσαι εσύ αυτό? Ναι. Να σου γυαλίζω τα κουμπιά και τη χρυσή κορώνα. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι. Φανταράκι έχω στην καρδιά μεράκι. Έτσι. Ποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι, αλλά. Ούτε και εγώ το θυμάμαι, εσύ μου το θύμισες. Έχουν εντακούσει αιώνες. Ναι. Αιώνες. Πριν χτιστεί η Ακρόπολη, πεζόταν αυτό. Μιλήσαμε πάντως, είστε μια γυναίκα που δεν έχει σταματήσει ποτέ. Είστε non-stop όλα τα χρόνια της καριέρας σας και τώρα. Δόξα τω Θεώ, να λέμε. Έτσι, όχι απλά δόξα τω Θεώ. Και βλέπαμε τώρα και τη συνεργασία με τον Στέφανο Κορκολή.
τα βιντεάκια όλα αυτά που ανεβάσατε από το Σιέρα. Α, ναι, που ναι, ναι, έπαιζε μαζί με τον κύριο Γκορφίδη, φαντάζομαι, ναι, πίσω, δεν φαινόταν βέβαια. Ήταν στο σεμινάριο του Άκη, του Γκορφίδη. Έτσι, στο σεμινάριο. Ναι. Που ήταν μια εκπληκτική επίση συνεργασία και είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα από τότε που συνεργαστήκατε με τον Στέφανο Κορκολή. Δηλαδή αυτό πάλι πώς γίνεται. Και η φωνή και το αποτέλεσμα και το ότι έχει μείνει στο YouTube πάνω και γίνεται πανικός. Όλοι σχολιάζουν από κάτω. Γεια σου Ελένη και τι φωνάρα είναι αυτή και. Ετοιμάζεται κάτι δυσκολευκά. Και ο Στεφανάκος μεγάλο ταλέντο. Έχει έρθει εδώ πολλές φορές. Τι λέμε τώρα. Απίστευτο ταλέντο. Έτσι, κλασική παιδεία, απίστευτη. Ναι. Μεγάλο ταλέντο. Θα βγάλω ένα συλλεκτικό βινήλιο. Πω, και έχουμε εμείς γεμίσει βινήλια και την προηγούμενη φορά και έχουμε και άλλα τώρα να μας υπογράψετε. Οπότε θα έχετε με συγκεκριμένο αριθμό, που είχε γραμμένο από μένα και ξέροντας ο καθένας με αριθμητική σειρά θα ξέρω ποιος έχει πάρει ποιο δίσκο. Α, είναι εντελώς συλλεκτικό. Νομίζω θα μας θυμηθείτε και εμάς πώς γίνεται να μπούμε σε αυτή τη λίστα αναμονής του βινιλίου, γιατί... Επίσης, επειδή για κάποιους φίλους που μπορεί να μην έχουν τα μηχανήματα, θα υπάρχει ένα στικάκι για το κομπιούτερ δώρο. Και με για τα 10... αμάξι, Ελένη, θα μπαίνει ναι, και με τα 10 αυτό. Τραγούδια του βινιλίου. Συν άλλα 10 τραγούδια που θα είναι με καινούργιες ενορχιστρώσεις. Μαζί με το δίσκο αυτό. Δηλαδή θα μαζί με το δίσκο ακριβώς. Και δώρο αυτό. Και δώρο το ακριβώς. Γιατί, κοίταξε, κάποιος θέλει να το πάρει το δίσκο. Να μην, δεν έχει να παίξει ρε παιδί μου ο δίσκος. Να τα ακούσει. Αλλά το θέλει, ξέρεις, το θέλει, επειδή είναι συλλεκτικό. Μπράβο. Αλλά θέλει και να το ακούσει κιόλας. Γιατί είναι 10 τραγούδια. Λοιπόν, Ελένη, εγώ βάζω υποψηφιότητα. Όλοι ο καθένας σε χωριστά. Και επίσης, ο σταθμός μας σε 5 από εσάς που θα δηλώσετε τώρα θα αγοράσουμε 5 συλλεκτικούς δίσκους και θα τους κληρώσουμε σε εσάς. Μπορείτε από με σήμερα τα ονόματά τους, με τα ονόματά τους. Θα είναι υπογεγραμμένοι. Τέλειο. Πότε θα κυκλοφορήσει? Λίγο μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Α, ναι. Τώρα δηλαδή, τώρα. Ναι. Και θα είναι και το Ελένη Δήμου. Μηδενίζω και ζω. Μηδενίζω και ζω. Το ρεπερτόριο θα είναι, ας πούμε, σαν ανθολογία, θα είναι απόλυτη η δισκογραφία σας. Όχι, είναι καινούργια. Καινούργια τραγούδια. Και τα 10 είναι καινούργια, είπε. Είναι καινούργια, είναι καινούργια. Τι ωραία. Ναι, ναι, είναι ωραία. Και οι δημιουργοί ποιοι είναι, ποιανών συνθετών? Είναι διάφοροι. Διάφοροι. Ναι. Και νέοι και παλιοί, απ' όλα. Παλιοί. Μάλλον νέοι. Μάλλον νέοι. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ κανένα παλιό, βασικά. Ωραία. Ναι, ναι. Είναι ωραία δουλειά. Οπότε υπέροχα. Εμείς σας θα θυμός, το κληρώνουμε είπαμε, 5 θα δίσκους. Πάρουμε 5, θα αγοράσουμε 5 από αυτούς τους δίσκους και θα τους κληρώσουμε και μπορείτε από σήμερα να μας γράφετε θέλω κι εγώ ένα δίσκο από την Ελένη Δήμου. Θα είναι καταχωρημένο, θα ξέρει η Ελένη Βινήλιο ποιος τον έχει το δίσκο. Έτσι, έτσι. Θα είναι συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή έτσι. Και θα είναι κάτι το οποίο θα σας μείνει ναι, και βέβαια σαφώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει τη βαρύτητα και την αξία του. Ναι, γιατί μπορεί να είναι και τελευταίος. Ή ο πρώτος. Όχι, δεν θέλουμε. Ή ο πρώτος. Ή ο πρώτος. Μηδενίζει και ζω. Σωστά. Συλλεκτικών δίσκων. Κανείς δεν ξέρει. Ο χρόνος τι θα φέρει. Ο χρόνος τι θα φέρει. Οπότε... Το έχουμε συγκλονιστεί όλοι. Κυρίως έχουμε συγκλονιστεί γιατί... Έτσι και είναι. Μόνο ότι θα ξεκινήσει μια σειρά συλλεκτικών δίσκων βινιλίων από την Ελένη Δήμου. Έτσι, έτσι, έτσι. Άκου το μωρέ το γλυκό μου εδώ. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό και. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ήταν μια ιδέα του συζύγου μου, του Άκη. Λέει να κάνουμε βινιλίο. Να κάνουμε ό,τι θέλει. Ναι. Και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε. Για τον Άκη υπήρξε μούσα. Ναι. Και για μένα υπήρξες ο Άκης μούσα είναι... Έχω ακούσει συνέντευξή του, γι' αυτό το λέω. Ο Άκης, να το ξέρω, είναι ο οδηγός της ζωής μου. Είναι το άλλο μου μισό. Είναι ο φύλακας άγγελός μου. Αυτό τα λέει όλα. Τα πες όλα σε μία λέξη. Αλλά και εσύ γι' αυτόν, γιατί και αυτός το ίδιο περίπου έχει πει, με τα ίδια λόγια... Και αποτελείται και ένα ζευγάρι το οποίο κράτησε τις σχέσεις του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν εντελώς ιδιωτικό. Είμαστε 32 χρόνια μαζί. Ναι, ναι. Πώς περνάνε τα χρόνια. Και η αγάπη είναι αμύωτη όμως. Και έχει ρυθμό και έχει ενότητα και έχει μελωδία. Και ένα υπέροχο γιο.
και ένα υπέροχο γιο, ο οποίος, για δώσε μας λίγες πληροφορίες για το γιο σου. Γιατί? Γιατί θέλουμε να ξέρουμε για το γιο της Ελένης. Πώς τον λένε καταρχήν? Αντώνη Ανδρέα. Αντώνης όμως. Ναι. Επικρατεί το όνομα του μπαμπά μου, ο οποίος έχει φύγει πολλά χρόνια. Ο Αντώνης τελειώνει το Πολυτεχνείο στα Χανιά. Μπράβο. Α, τι ωραία. Μπράβο. Μηχανικός, καλά στα Χανιά σίγουρα. Υπέροχα. Έχει σπίτι τώρα, όμως, είναι εδώ. Το λέει. Τώρα είναι εδώ. Ναι. Ναι. Τώρα είναι εδώ. Τελειώνει με τη διπλωματική του. Φτιάξανε. Μηχανολόγος. Λαγκίνης με τον πατέρα του. Άρχισε και συνεργασία με τον μπαμπά. Φοβερά, φοβερά, φοβερά. Κάνουν φοβερά πράγματα. Το μήλο κάτω από τη μιλιά. Ναι, δυστυχώς δεν έπεσε στη δική μου μιλιά. Έπεσε στη δική του μιλιά. Δηλαδή, Λαγκίνης μπορείς να κανονίσεις να πάρουμε κι εμείς ένα. Έτσι, ένα να το κανονίσετε από μόνοι σας. Δηλαδή... Θα πάμε εμείς επάνω εκεί και θα βρούμε το σύζυγο. Ναι, θα τα βρείτε εσείς. Να τα βρείτε εσείς. Είναι στην ουσία. Πόσο χρονών είναι ο Αντώνης τώρα, Ελένη? Ο Αντώνης είναι 24. Είναι 24. Mm. Τελειώνει λοιπόν Πολυτεχνείο. Ναι. Συνεργάζεται, αρχίζει τη συνεργασία με τον μπαμπά του. Ναι. Και τελειώσανε, δηλαδή έχουν τελειώσει 4-5 πράγματα. Το οποίο δηλαδή μπήκε δυναμικά ήδη. Ναι. Έχει μπει. Όχι. Αυτός είναι ο Άγγελος νούμερο κάνει ένα. Όμως, κάνει, του αρέσει ηλεκτρονική μουσική. Και κάνει εκεί πέρα διάφορα. Κάνει, γράφει, ναι, φτιάχνει, αλλά άλλο. Άλλο τύπο. Δεν έχει σημασία. Όχι, ο Άγγελος νούμερο ένα λοιπόν είναι ο Αντώνης. Είναι ο άνδρας μου και μετά το παιδί μου. Και μετά το παιδί. Κοίτα εδώ. Έτσι. Κοίτα εδώ, επιμονή. Αυτό είναι το απόλυτο. Άμα βρεις το άλλο σου μισό, αυτό δηλαδή, που προκύπτει. Είναι άδικο να λες. Είναι καρπός της αγάπης. Ναι. Το παιδί μου. Ναι, το παιδί μου. Ναι, το παιδί βεβαίως, μου. Βεβαίως. Και εμείς είναι οι άγγελοι των παιδιών. Έτσι. Ελένη είναι καλό παιδί. Αχ, εξαιρετικό δηλαδή, παιδί. Σ' αγαπά, όχι, είναι κοντά σου. Είναι καλό παιδί, δεν είναι επειδή με αγαπάει. Όχι, καλό παιδί, εννοώ, θέλω να είναι. Εννοώ. Είναι πονόψυχος πολύ. Είναι, έχει πάρει του μπαμπά πολλά. Έχει πάρει και από μένα πολλά. Είναι πολύ καλό παιδί. Είχες κατά γενική ομολογία. Στην πορεία σου να είσαι κοντά στο παιδί. Γιατί η πορεία σου ήταν πολύ απαιτητική. Βέβαια. Είχες δισκογραφία τότε, έφτιαχνες πράγματα. Όχι, ήμουνα. Ήσουνα κοντά. Μπόρεσες και ήσουνα. Αντώνη, αυτή η συνέντευξη θα μείνει για πάντα. Οπότε για πάντα θα θυμάσαι το πόσο σε αγαπάει η μαμά σου και το πόσο σπουδαία λέμε εδώ τώρα εμείς και όλη η Ελλάδα βέβαια ότι είναι. Πες μας, Ελένη, ένα σχέδιο που θέλεις, που έχεις μπροστά στα μάτια σου, εκτός από το δίσκο που έρχεται με τα βινήλια που είπαμε τι θα γίνει, κάτι που ονειρεύεσαι να κάνεις μπροστά. Δηλαδή κάποια συνεργασία ίσως, κάτι... Διαφορετικό ίσως. Κάτι που έχεις σκεφτεί που ακόμη δεν το έχεις πει πουθενά. Μπας και πάρουμε καμιά πρωτιά σε αυτό. Έχουμε σκοπό να κάνουμε έτσι κάποια πράγματα. Με τον Άκη. Κάποιες πολύ ιδιαίτερες εμφανίσεις. Πολύ ιδιαίτερες. Για εξωτερικό σκέφτεσαι, γιατί είδα κάτι μηνύματα από Αυστραλία και από Γερμανία που ζητάνε να πας. Δεν έχω πάει ποτέ στη Γερμανία. Πολλοί κόσμος το ζήτησε από Γερμανία και πάντως. Το γράψανε παιδιά, αυτό. Ποτέ. Το γράψανε, Ελένη μου, το γράψανε. Έχει τύχει, δηλαδή. Ας το κανονίσουμε λοιπόν. Ποτέ. Έχω πάει Αυστραλία 2 φορές όλη την Αυστραλία. Έχω πάει Αμερική 7 ή 8 φορές όλη την Αμερική και τον Καναδά. Έχω πάει Ευρώπη, έχω πάει Παρίσι, έχω παίξει Βρυξέλλες, Παρίσι, Γερμανία, ποτέ. Τίποτα. Ποτέ. Έτυχε τώρα. Ποτέ, αυτό. Τρομερό. Και Κωνσταντινούπολη, τώρα πήγα, μετά από τόσα χρόνια. Ωραία, Έτσι. Ναι, ωραία. Δύσκολη περίοδος, αλλά... Καλά, εντάξει, δεν είναι και το τρελαίνεσαι. Εγώ μαγεύτηκα, Αλήθεια. Ναι. Αυτό το χαρμάνι εποχών, πολιτισμών, βλέπεις... Μια εκκλησία, έναν ουρανοξύστη, είναι ένα αυταρμάτι. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα πολύ. Και εμένα. Δηλαδή, θυμάμαι, είδα στο Βόσπορο, ας πούμε, τα χρώματα των σπιτιών, ξέρεις που ήταν ένας πίνακας, και κάνεις έτσι αριστερά και βλέπεις ουρανοξύστης και λες... Παθαίνεις σοκ. Είναι σαν το Buenos Aires που είχα πάει, Λατινική Αμερική. Φεύγοντας από το αεροδρόμιο, βλέπεις την Παραγκούπολη, παράγκες με τσίγκο από πάνω, τα κατακατακατάκα, και προχωρώντας βλέπεις ξεπροβάλλουν μετά τα τεράστια. Οι ουρανοξύστες και τα αυτά. Δεν είναι ωραίο, είναι τριχιαστικό λίγο. Είναι ανισόρροπο.
Αυτή είναι η ζωή όμως. Ελένη, να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά μηνύματα. Εννοείται. Καταρχήν, ναι. Από το πλοίο Ναβαρίνο. Στέλνουν, όλοι οι ναυτικοί παρακολουθούν, στέλνουν την αγάπη τους. Καλά ταξίδια. Ναι, μαζί με τον καπετάν Γιάννη. Γεια σου, καπετάν Γιάννη. Είμαστε 45 άτομα, λέει. Τέλεια. Και σας ακούμε. Να περνάτε καλά. Αγαγμένοι, κάπου λίγο έξω από την Ιταλία. Λοιπόν, επίσης, εύχονται καλούς πολίτες και τα λοιπά. Υποστηρικτική πάντα με τα νέα παιδιά, λέει η Κατερίνα. Πόση υποστήριξη άραβε έλαβε η ίδια στο ξεκίνημά της, αμφιβάλλω, γιατί τότε τα θηρία που υπήρχαν ήταν θεόρατα. Λοιπόν, πάμε στην αρετή. Ποια συνεργασία λάτρεψε περισσότερο και ποιο καλλιτέχνη θαύμασε και ήθελε να τραγουδάει μαζί του? Κοίταξε, εγώ όταν ξεκίνησα είχα δύο αντρικά πρότυπα. Περιέργωσα. Όχι, γυναίκα. Είναι το Γιάννη Πάριο και τον Γιώργο Νταλάρα. Και τον Γιώργο Νταλάρα. Με αυτούς τους δύο τραγουδιστές εξτασιαζόμουν. Πορεύτηκε, σας το πούμε έτσι. Τον δε με τον Γιώργο, τον Νταλάρα, όταν έκανε το 50 χρόνια ρεμπέτικο. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο πολύ με άγγιξε αυτή η δουλειά. Που δεν... Λυπάμαι που το λέω, αλλά το ρεμπέτικο δεν με πολύ συγκινούσε. Δεν... Ακούγοντάς από τον Γιώργο. Άλλαξες γνώμη. Τα αγάπησα. Τα αγάπησες. Πολύ. Πάρα πολύ. Τι να σου πω τώρα. Καλά, ο Πάριος ήταν ο νούμερο ένα ερωτικός τραγουδιστής. Και δεν το συζητώ με τις στιγμές του που έρχονται. Ναι. Κύματα όσο έρχονται αυτά. Εντάξει. Ο Πάριος, ξέρεις, να σου να πω και ένα κουτσομπολιό. Ανέβηκε η Βασιλεία κάποια στιγμή να του δώσει κάποια λουλούδια. Ερωτικός ο Πάριος πάντα. Ήταν στη σκηνή επάνω, τραγούδαγε. Ήσουνα. Ήμουν. Και με το που βλέπει τη Βασιλεία, σταματάει το τραγούδι και λέει: Οχοχο. Οχοχο. Είναι πολύ ερωτικός. Περιμένετε, λέει, τώρα από μένα να συνεχίσει. Και παρόλο που δεν του αρέσουν οι ξανθιές. Ναι. Δεν του αρέσουν οι ξανθιές. Αλήθεια. Έλα, καλά, μάθαμε κάτι τώρα που δεν το ξέραμε. Άντε, σας το είπα. Μας το είπε. Λοιπόν, σήκωσε το κέντρο μέχρι να κατέβει η Βασιλεία. Εμείς δεν ακούγαμε Πάριο. Σταμάτησε ο Πάριος για 10 λεπτά. Και έλεγε μετά, είπε αυτή την επιτυχία του, το μεγάλη. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Αυτή την επιτυχία τεράστια. Και το έλεγε σιρτά. Και μετά λέει, πες μου που έκατσες. Τι να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι χρόνια είναι πολλά στην πιο σαγηνευτική γυναίκα, Ελένη Δήμου. Είναι ο Κώστας, ο Αντωνόπουλος, γυναικάρα, πάντοτε κυρία, φωνάρα και όπως το είπε Στέλιο, μια ξεχωριστή και μια σχολή μόνη της. Αυτή η γυναίκα είναι μια ολόκληρη κατηγορία τραγουδιού. Η Βούλα, λατρεύουμε Ελένη Δήμου. Φαίνεται πόσο έχει δουλέψει και τα έχει καταφέρει σαν αντράκι με το σπαθί της όλα. Εμείς χρόνια που την παρακολουθούμε γνωρίζουμε το φαινόμενο Ελένη. Η Στέλλα από τον Καναδά, σε όλη της την μέχρι τώρα πορεία, πάντα υπάρχει κάποια συνεργασία που δεν έκανε και θα ήθελε να κάνει, αλλά δεν τη ζήγε. Τι κοιτάς περίεργη εδώ είναι. Όχι, ναι. Τι λες, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, το διαβάζω. Λοιπόν, κάτι που ενδεχομένως δεν έχει εκπληρωθεί και θέλει πολύ να γίνει. Κάποιον δηλαδή που να θέλεις να τραγουδήσεις μαζί του. Πες τον μας. Η Σαντέ. Πω, θα ταιριάξετε πάρα πολύ. Εγώ και Ειρήνα. Πάρα πολύ. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να γίνει αυτή η συνεργασία. Κάποτε ήταν να γίνει, αλλά κάπως κάλωσε. Θα ξαναγίνει όμως, θα ξαναγίνει, γιατί κάνει διάφορα. Την έχω δει, κάνει από εδώ, κάνει από εδώ. Ο Super Goofy, έτσι λέγεται ένας εδώ, λέει, τώρα να πω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της, ελπίζω να μην προσβληθεί. Όχι καθόλου. Να πω ότι είμαι ερωτευμένος 17 χρόνια, επίσης να μην προσβληθεί. Να μην προσβληθεί. Και θα την παρακαλούσα πάρα πολύ για να μου αφιερώσει το ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Το πραγματικό μου όνομα, σας το λέω για πρώτη φορά, είναι Αλέξης Αναστασόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Αλέξης, να στο αφιερώσουμε. Δηλαδή, αν είναι τόσα χρόνια ερωτευμένος με τη Δήμου και το ετοιμάζει ταξίδι μοναχά για πάρτι του Τσιλιμίδη, του Μάνου του Τσιλιμίδη, το τραγούδι,
Θα σου τα αφιερώσουμε, κύριε. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε αυτή τη γυναίκα τόσα χρόνια έρωτας. Ναι. Ασίγαστος. Έτσι. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι εκτός από το σταθμό ngradio.gr που γίνεται πανικός και όλοι έχετε μπει χιλιάδες μέσα ακροατές, έχει και ένα live στο Facebook, δεν ξέρω για πόση ώρα, έτσι που είναι κάποιοι εδώ ακροατές και γράφουν. Ο Μάριος Παθανασίου λέει: «Καλησπέρα, ήλια μου Ελένη». Ωραία, αρχίσαμε. Έτσι, βάλτε... Τα συναγωνιστούμε σε μηνύματα. Πάμε. Λέει, βάλτε τη Σάντρα με την Ελένη Δήμου. Καλά, ζητάνε πάρα πολλά τραγούδια. Τη Σάντρα ζήτησε εδώ ο Μάριος. Αν προλάβουμε. Έτσι, να χαιρετήσουμε την Ιζαμπέλε Μπράιμπαντ, αν το λέει αυτό, και λέει «Καλά Λένα, φιλιά πολλά». Να χαιρετήσουμε με πάρα πολύ αγάπη τον Γιώργο, ο οποίος λέει «Φέρετε το απόλυτο θηλυκό στην απόλυτη γιορτή». Πραγματικά λέει πρέπει να μας το πείτε να στείλουμε δώρα. Τα στείλετε και θα τις τα στείλουμε. Τα περιμένουμε. Εμείς τα περιμένουμε. Νομίζω και ορίστε, το έχουμε ανακοινώσει εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν, από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Μα πού είσαι, Χριστιανέ μου, εσύ? Χάζεψες κάπου. Έχουν βγάλει τόσες πολλές φωτογραφίες. Για να πω κάτι. 873 μηνύματα και για ραδιοφωνικό σταθμό δεν υπάρχουν. 873 είναι ο αριθμός των μηνυμάτων. Να πω επίσης ότι ο Νίκος Αλιάγας στέλνει την αγάπη του από Γαλλία και λέει ότι η Ελένη Δήμου είναι λατρεμένη του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγαπημένος μας ο Νίκος. Χαιρετίσματα από τον Δημήτρη τον Γιατζόγλου, από τον Γιάννη τον Σκουλετάκη, από την Πόπη την Τζαπανίδου, την Ναταλία τη Γερμανού και τον Νίκο του Σπαγόπουλο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε για όλα. Και επίσης το ετοιμάζω ταξίδι. Έχω ένα λόγο που θέλω να το αφιερώσουμε μαζί αυτό το ίδιο τραγούδι στον Νίκο το Χατζηνικολάο και την κυρία Κρίστη, η οποία μας βλέπουν και μας τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια. Με πολύ πολύ αγάπη. Ετοιμάζουμε ταξίδι για πάρτι σας. Και το έχει γράψει η κυρία Χατζηνικολάου, παραγωγό σας αυτό. Βέβαια, ο Μάνος ο Τσιριμίδης, ακριβώς. Που κάθε βράδυ. Και πού? 12 και πού το γράψαμε το πρωί. Πού το γράψατε? Στο Γαλαξίδι. Α, γιατί όμως? Γιατί είχαμε πάει εκεί. Και εγώ, ο Τάκης, ο Μπουγάς, ο Μάνος, φίλοι μου και δύο. Και έτσι βγαίναν τα τραγούδια. Να σε μία εκδρομή, σε μία βόλτα. Έτσι, από όμορφες στιγμές. Γι' αυτό ήταν και όμορφα. Έτσι. Ναι, ναι. Εμείς ετοιμάζουμε ταξίδι μόνο για πάρτι σας με Ελένη Δήμου. Είμαστε υπέρ τυχεροί σήμερα που την έχουμε μαζί μας αυτή τη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαστε τόσο πολύ τυχεροί, είστε κι εσείς τυχεροί που θα ακούσετε το τραγούδι που σας αρέσει. Ετοιμάζω ταξίδι, Τάσο, μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του στρατού και του χάρτη σου. Έλα μωρέ το καημένο. Έγινε κακός τώρα. Έλα μωρέ το καημένο. Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα. Όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού
στο ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Έτοιμαζω ταξίδι μοναχά μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που το αγαπάμε όλοι, εγώ ήθελα να μάθω κάποια πράγματα για το παρελθόν. Να πάμε στην παιδική σας ηλικία και να μας πείτε, καταρχάς, έχω προσέξει ότι πάνω από το 90% των κορυφαίων τραγουδιστών είχαν γονείς που τραγουδούσαν. Ισχύει στην περίπτωση σας. Όχι επαγγελματικά. Ναι, βέβαια. Μεράκι με το τραγούδι. Ναι. Η μαμά μου είχε σπουδαίφωνη. Εξαιρετική φωνή. Ήμουν σίγουρος. Με ανανούριζε, λέγανε ας πούμε, η ελευθερία να ανανουρίσει την κόρη της, σταματήσει να ακούσουμε τη φωνή της. Τόσο πολύ. Ο μπαμπάς μου είχε ωραία φωνή, σωστή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η μαμά μου είχε ιδιαίτερη. Η μαμά του είναι. Ναι. Παρόμοια με τη δική σας και σε ρετζίστρο. Έτσι μου είπε ένας μουσικός που εγώ δεν το είχα καταλάβει. Μου είπε, έχετε την ίδια φωνή με τη μητέρα σου. Φοβερό. Ναι, η μητέρα μου τραγούδισε το Απρετουά, Βίκυ Λέανδρος. Α, τέτοιο Απρετουά. Ξέρασαν τέτοια, βέβαια. Ναι, παρόλο που... Άρα καλά, χτύπησες φλέβα, είδες, είναι γεγονός. Ήμουν σίγουρος. Ναι. Και μετά... Και γενικά, τα ακούσματα του σπιτιού ήταν... Περίεργα. Ο μπαμπάς υπηρώτικα. Η μαμά μου της αρέσανε τα Σμυρναίκα. Ο αδερφός μου, γιατί έχω 11 χρόνια διαφορά μαζί του, άκουγε Καζατζίδη. Και εγώ άκουγα Beatles. Ωραία. Συμπληρωματικό όμως, έτσι δηλαδή. Όλα αυτά όμως, ξέρεις τι γίνεται. Βέβαια. Τα κουβαλάς. Το μίξερ μετά. Τα κουβαλάς και κάποια στιγμή σου βγαίνουν. Σου βγαίνει μια αγάπη για όλα αυτά. Τα διαφορετικά είδη. Βέβαια. Ναι. Και Ελένη, το πρώτο ξεκίνημα πώς ήτανε? Πώς, ας πούμε, λες θα τραγουδήσω? Με πήγε η μαμά μου στο δύο, έκανα φωνητική. Έκανα μετά τα μαθήματα, η δασκάλα με σταμάτησε και μου είπε, θέλω να, γιατί θα χαλάσω τη φωνή σου. Για το κλασικό τραγούδι. Ναι. Μπράβο της. Ναι. Πολύ σπάνιο. Και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Σπάνιο. Και άρχισα μετά να κάνω ψιλολαϊβάκια, όχι μόνο μου, και στην επαρχία, γιατί με συνόδευαν οι δικοί μου, ότι ήμουν 16 χρονών. Και μετά... Να ρωτήσω κάτι. Εγώ με... Η αιτία που μπήκα στα πράγματα και ξεκίνησε η καριέρα μου είναι ο Δημήτρης Χόρν, ο οποίος ήταν οικογενειακός μας φίλος. Εκεί υπάρχει αρχή. Εκείνη η αρχή. Όπου με σύστησε στο Μάνο Χατζηδάκη, τραγούδισα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, σε μια εκδήλωση του τρίτου προγράμματος με διευθυντή τον Μάνο Χατζηδάκη τότε. Ανέκοτε δουλειά του Δημήτρη Λέκα. Τότε ήταν και ο Σταμάτης, άγνωστοι εμείς όλοι. Ναι. Και εκεί ήταν ένα ειδικό κοινό, τέλος πάντων, παραγωγή. Και, έγινε το συμβόλαιο με την εταιρεία. Το Σεπτέμβρη του 80 πήγα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πήρα το τρίτο βραβείο και την επόμενη χρονιά, το 81, πήρα το πρώτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο. Το θυμόμαστε όλοι αυτό. Και μετά ξεκίνησε όλη η πορεία. Μετά, 9 μήνες μετά, με δύο βραβεία στις αποσκευές, είχα πει στον κύριο Μάτσα, κύριε Μάτσα, αν μου κάνετε δίσκο θα φύγω. Θα βάλω δικηγόρο. Τακ. Φοβήθηκε ο Μάτσας τότε. Με δύο βραβεία στις αποσκευές, ξέρεις. Και κάναμε τον πρώτο δίσκο. Ξεκίνησε η πορεία. Και ευτυχήσαμε κι εμείς να έχουμε την Ελένη Δήμου, η οποία κοιτάει με βαθιστόχο στο βλέμμα τον Ισίδωρο και λέει, ξεκίνησε η πορεία. Ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και δεν τίποτα είναι... δεν είναι σπαρμένο με μαργαρίτες. Με μαργαρίτες και χαρούμενο μόνο.
Είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Κοίταξε, ο καλλιτέχνης όταν κλαίει, νομίζω ότι βγάζει αίμα από τα δάκρυα. Τα δάκρυά του είναι αίμα και δεν είναι δάκρυα. Πού καταλαβαίνουμε, επίσης, εκείνη την εποχή ήταν κλειστά πολύ τα κυκλώματα, δεν ήταν, ήταν κλειδωμένα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούσε μια καινούρια καλλιτέχνηδα, ακόμη και με τη φωνή της Ελένης Δήμου, να μπει και να... Τι, υπήρχαν κλειδωμένες συνθήκες, όπως τα λέγαμε εμείς, και μεγαθύρια, τα οποία δεν ανοίγανε, δεν ξεκλειδώνονταν εύκολα αυτά. Παρ' όλα αυτά η Ελένη, ευτυχήσαμε να την έχουμε και να μας χαράξει με αυτή την υπέροχη φωνή και δόξα να μας γεμίσει σε ευτυχία. Ξέρεις, γιατί είχα, μας γέμισε σε ευτυχία, Ελένη. Είχα, ευχαριστώ. Είχα τρομερή αγάπη για αυτό που ήθελα να κάνω, αποφασισμένη, και αποφασισμένη να ξεχωρίσω. Το ήξερες από την αρχή ότι θα γίνει? Δηλαδή το είχες χαράξει? Όχι, ναι, ήθελα να γίνει. Ήθελες να γίνει? Ήθελα πάρα πολύ να γίνει. Ξέροντας πια μετά από σπουδαίους ανθρώπους, βέβαια, μου είπαν, βέβαια, εξαιρετική βέβαια φωνή, ήμουν πια σίγουρη ότι ναι, δεν είμαι ψωνάρα. Ναι. Το αξίζω κιόλας και... Ναι, οπότε θα το παλέψω. Και είναι και δύσκολο, θέλει πολλή δουλειά. Και μιας και σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας, θέλετε να μας πείτε ότι εσείς που είσαστε, είσαστε γυναίκα, βιώσατε δυσκολίες επειδή... αυτό, βιώσατε δυσκολίες επειδή είστε γυναίκα σε αυτό το κύκλωμα, σε αυτό το χώρο. Εντάξει, όχι. Κάποιες, ναι, κάποιες όχι. Είμαι γυναίκα με αντρικό τσαμπουκά. Αυτό πήγα να πω. Είναι ο χαρακτήρας σας, λοιπόν, που... Ναι, αυτό επέβαλα και... Ναι, είχα ένα τσαμπουκά... Ένα θρασίτατο τσαμπουκά, θα σου έλεγα. Ναι. Αλλά όχι όπως... προείπα πριν, δηλαδή αν δεν ένιωθα και δεν είχα τη σιγουριά από σπουδαίους ανθρώπους ότι πραγματικά αξίζω και να το παλέψω, δεν θα το έκανα. Έτσι. Ο χαρακτήρας έτσι μου δεν θα μου το επέτρεπε. Σωστό, πολύ σωστό. Πριν βγούμε στον αέρα, με αυτό το μας περιγράψατε σε μια κατηδίαν συζήτηση, με αυτόν το χαρακτηριστικό τσαμπουκά σας, πώς πιστέψατε πάρα πολύ σε ένα τραγούδι και το επιβάλλατε στη δισκογραφική σας δουλειά, τη Λιμνοθάλασσα. Θα θέλατε να το ακούσουμε? Άμε, πώς δεν θέλω. Πάμε να το η ακούσουμε. Τη Λιμνοθάλασσα, Τάσο. Και θα είναι τουλάκι. Είναι τουλάκι. Πάλι να το αφιερώσουμε με πολύ αγάπη. Θα γυρίσουμε να σας χαιρετήσουμε. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Εμείς θα είμαστε το Σάββατο όλοι στην Ελένη τη Δήμου. Έτσι. Και αν θέλετε να δείτε τα παιδιά που τόσο πολύ αγαπάτε και την Ελένη που τόσο πολύ λατρεύετε, ελάτε εκεί λοιπόν. Ναι, ναι. Να γίνουμε όλοι μια παρέα. Έτσι. Να κάνουμε ένα πανικό και ένα χαμό και να περάσουμε καταπληκτικά. Σάββατο 10 η ώρα, λέει η Ελένη. Θέλω να πω κλείνοντας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά. Ήταν η τιμή μας μεγάλη που ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Και δική πολύ μου τιμή είναι, γιατί είμαι σε ένα ραδιόφωνο που έχει μια ξεχωριστή θέση και στην καρδιά του κοινού και γενικότερα. Γιατί στο έχει, χώρο του, στο web. Γιατί ναι, έχει μια αισθητική που σε κάποιους, σε πολλούς ταιριάζει. Θέλω να πω το εξής, ότι θέλω να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω το κοινό. 128.000 είμαστε αυτή τη στιγμή. Διότι χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Εσείς έτσι κι αλλιώς το έχετε αυτό το κοινό. Θέλω να πω ευχαριστώ, γιατί όπου παίζω πραγματικά είναι sold out και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Διότι έτσι είμαστε σε χρόνια δύσκολα και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μου, που με στηρίζουν, που με ακολουθούν νεότεροι και ακόμα πιο νέοι, που μαθαίνουν τα τραγούδια μου, που έρχονται μου τα ζητάνε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη, αυτό πάντα θα συμβαίνει αυτό, γιατί έτσι απευθύνεσαι πάντα σε νέους, αλλά και σε μεγάλους που νιώθουν νέοι. Ναι. Δηλαδή απευθύνεσαι σε δύο κοινά, ναι, αλλά πάντα σε νέους. Νέα παιδιά τώρα μας γράφανε εδώ, 18-19 χρονών. Χαίρομαι πολύ. Γράφανε, δηλαδή η Ελένη Δήμου έχει μια διαχρονικότητα, αλλά την ακολουθούν και οι μεγάλοι, ένα άλλο κοινό, οι οποίοι νιώθουν φρεσκαδούρες μέσα τους. Βέβαια. Δεν έχει ηλικία βασικά καθόλου η Ελένη Δήμου. Και σαν άνθρωπος εμείς κάθε χρόνο που τη βλέπουμε είναι μια νεράιδα, θα λέγαμε. Ναι, νεράιδα με το μαλλί της, το πλούσιο, πανέμορφη. Αγάπη μου. Και θέλουμε να πούμε ότι χαιρόμαστε πολύ από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
Ήταν σαν να είχε τελειώσει η εκπομπή που κάναμε πέρσι και να ετοιμαζόμασταν για την καινούργια εκπομπή. Έτσι είναι πάντα η Ελένη. Σάββατο 10 και 17 Μαρτίου στο Ρυθμό Stage. Εδώ ο κόσμος ρωτάει αν θα πάτε και Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Ποιος κέρδισε? Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ανακοινωθούν γιατί δεν νομίζω να έχει τελειώσει η κλήρωση, γιατί θα συνεχιστεί το post. Είναι η αφίσα του Ρυθμού Stage που όλοι την κοινοποιείται. Και Θεσσαλονίκη θα πάω γενικά φέτος. Θα πάτε έτσι. Γιατί ρωτάει πολλοί κόσμο. Και εμείς θα ανακοινώνουμε όπου πηγαίνεις και θα σας έχουμε κατά πόδα. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Ελένη Δήμου για λίγο. Δεν χορταίνω. Επομένως θα ξανάρθει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και σε λίγο ερχόμαστε με Λάκη Παπαδόπουλο, Ισίδωρο Πάτερο και Βασιλεία Περόγλου, που θα έχουμε την τιμή να τον παρουσιάσουμε. Από μένα την αγάπη μου και πολλά φιλιά. Ελένη, τιμή μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Τι να σου πω εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα, απ' τις φωτιές που ήρθαν οι πίκρες και τις βύσαν. Είχα κι εγώ μια περηφάνεια και τη χάλασα, μες στις αγάπες που ποτέ δεν μ' αγαπήσαν. Τι να σου πω εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα, που όλα τα βλέπεις σαν παιδί καλά κι άγια. Ήταν κι εμένα η καρδούλα μου μια θάλασσα, μα τι ματώσαν της αγάπης τα καράβια. Τι άλλο θέλεις να σου πω, τούτη την ώρα είπα σε τόσους σ' αγαπώ. Τι να σου πω εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα, απ' τα τραγούδια που μου σκέψανε στο κύμα. Είχα κι εγώ μεγάλα όνειρα που τ' άλλαξα, με δυο στιχάκια ερωτικά σε κάποιο ποίημα. Τι να σου πω εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα, που είσαι ακόμα ένα παιδί και δεν μου πάει. Ό,τι είχε μέσα η καρδούλα μου το άδειασα, σε κάποιο Απρίλιο απατηλό και κάποιο Μάη. Τι άλλο θέλεις να σου πω, τούτη την ώρα είπα σε τόσους σ' αγαπώ. Σε τόσους σ' αγαπώ. Μα που είναι τώρα.